Bei diesen Kämpfen hat sich besonders das Unterseeboot des Kapitänleutnants Hardegen ausgezeichnet. Ο πόλεμος έχει έρθει στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αλλά οι Αμερικανοί δεν το έχουν συνειδητοποιήσει. Όλες οι πόλεις στην Ανατολική Άκτη της Αμερικής είναι καλά φωτισμένες. Και αυτό το εκμεταλλεύονται οι Γερμανοί διοικητές υποβρυχίων. Την ημέρα κρύβονται κάτω από την επιφάνεια και το σούρουπο αναδύονται για να διαλέξουν στόχους, των οποίων οι σιλουέτες σχηματίζονται μπροστά από τα φώτα των παράκτιων πόλεων. Στις 12 Ιανουαρίου, το βρετανικό εμπορικό Cyclops τορπιλίζεται στην Ανατολική Ακτή των Ηνωμένων Πολιτειών. Η βύθισή του σηματοδοτεί την έναρξη της επιχείρησης Drumroll. Είναι μια νέα και καταστροφική φάση του πολέμου στη θάλασσα για τα συμμαχικά πλοία. Οι Γερμανοί διοικητές των υποβρυχίων την ονομάζουν η κυνηγετική περίοδος των Αμερικανών. Στο Ανατολικό μέτωπο, ο Κόκκινος Στρατός ξεκίνησε τώρα μια νέα και αποφασιστική τακτική. Από τις 18 Ιανουαρίου και για 6 ημέρες, 1.643 αλεξιπτωτιστές θα πέσουν πίσω από τις γερμανικές γραμμές νότια από τη Βιάσμα. Συνδέονται με ομάδες παρτιζάνων και χτυπάνε τις γερμανικές γραμμές ανεφοδιασμού. Στις 20 Ιανουαρίου, τα σοβιετικά στρατεύματα καταλαμβάνουν τις γερμανικές θέσεις στο Μοζαΐσκ. Στα βόρεια, δύο στρατιές προσπαθούν να σπάσουν την πολιορκία του Λένιγκραντ. Αρχικά κινούνται γρήγορα και απειλούν να αποκόψουν την 18η στρατιά των Γερμανών. Όμως οι σκληρές αντεπιθέσεις και το βάρη ψύχος τους σταμάτησαν. Για να κινηθούν σε ένα μονοπάτι μέσα στο βάθη χιόνι, έπρεπε να σχηματίσουν γράμμες των 15 ανδρών. Ο πρώτος προχωρούσε μπροστά, πάτοντας το χιόνι που σε κάποια σημεία έφτανε μέχρι τη μέση του. Μετά από 10 λεπτά επέστρεφε στο πίσω μέρος. Η δυσκολία στην κίνηση αυξανόταν γιατί κάθε τόσο συναντούσαν ριάκια καλυμμένα με ένα λεπτό στρώμα πάγου. Με βρεγμένα και παγωμένα πόδια υπέφεραν από βάριες απώλειες εξαιτίας των κρυοπαγημάτων. Ο Στάλιν είχε υποσχεθεί ενισχύσεις και προμήθειες, οι οποίες δεν έφτασαν ποτέ. Τα πυρομαχικά έπεφταν με αλεξίπτωτα, αλλά το μεγαλύτερο μέρος έπεσε πίσω από τις γερμανικές γραμμές. Δυτικά της Μόσχας, ο Κόκκινος Στρατός με αστραπιαία προέλαση βρίσκεται έξω από το Σμολένσκ και κυκλώνει τις γερμανικές δυνάμεις στη Βιάσμα. Στα νότια του Χαρκόβου, η προέλαση σταματάει στις 28 του μήνα. Στην Κρυμαία, ο Μανστάιν καταφέρνει να σταματήσει τη σοβιετική αμφιβία εισβολή στη Χερσόνησο του Κέρτς, η οποία προσπαθούσε να λύσει την πολιορκία της Σεβαστούπολης. Ο Κόκκινος Στρατός είχε υποτιμήσει την ικανότητα του γερμανικού στρατού να ανακάμπτει μετά από καταστροφές. Ο Ζούκοφ είχε προειδοποιήσει τον Στάλιν πως οι Γερμανοί δεν θα είναι για πολύ αποδιοργανωμένοι. Σύντομα, ενώ οι σοβιετικές δυνάμεις προσπαθούσαν να κυκλώσουν τους Γερμανούς, βρέθηκαν να κινδυνεύουν οι ίδιες με περικύκλωση. Η πειθαρχία που ήταν στα πρόθυρα της κατάρρευσης είχε αποκατασταθεί γρήγορα. Σε όλο το ανατολικό μέτωπο, από το Λένιγκραντ έως τη Μαύρη Θάλασσα, οι γερμανικές άμυνες κατάφεραν να αποτρέψουν μία σημαντική διάσπαση. Στις περιοχές που απελευθερώνονται, οι δυνάμεις της NKVD συλλαμβάνουν αγρότες που θα μπορούσαν να έχουν συνεργαστεί με τους Γερμανούς. Τα προπορευόμενα σοβιετικά στρατεύματα συνάντησαν κρεμάλες και άκουσαν από τους χωρικούς για τις θηριωδίες των Γερμανών. Αλλά σε ορισμένες περιπτώσεις, οι Γερμανοί στρατιώτες έδειχναν ίκτο.
Σε αυτές τις περιπτώσεις, ήταν καλύτερο για τους αγρότες να μείνουν σιωπηλοί για να μην κατηγορηθούν ως προδότες. Οι θηριωδίες των Γερμανών στην κατεχόμενη Πολωνία και τη Δυτική Ρωσία άρχισαν να γίνονται γνωστές στις δυτικές κυβερνήσεις. Αλλά δεν μπορούν να διανοηθούν αυτό που συμβαίνει στις 20 Ιανουαρίου στο Βάνζι, όπου θα πραγματοποιηθεί η συνδιάσκεψη για την τελική λύση του εβραϊκού ερωτήματος. Παρόντες είναι ο Υφυπουργός Δικαιοσύνης Γόλαντ Φράισλα και από το Υπουργείο Εξωτερικών ο Μάρτιν Λούτα, ο οποίος έχει αναλάβει να πείσει τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις να συνεργαστούν. Τη συνδιάσκεψη ηγείται ο Χάιντριχ και ζητάει την πλήρη εξόντωση όλων των Εβραίων στην Ευρώπη. Εξηγεί πως 11 εκατομμύρια Εβραίοι πρέπει να παραμεριστούν και πως για να εντοπιστούν πρέπει να χτενίσουν όλη την Ευρώπη, από την Ανατολή μέχρι τη Δύση. Ο αντιπρόσωπος της Γενικής Κυβέρνησης έχει να ζητήσει μόνο μία χάρη. Το εβραϊκό πρόβλημα να επιλυθεί όσο το δυνατόν γρηγορότερα. Τους μήνες που ακολουθούν, οι μαζικοί θάνατοι με τα καυσαέρια των φορτηγών που είδαμε στο Χέλμνο συνεχίζονται σε Μπέλζετς, Σόμπιμπορ και Τρεμπλίνκα. Δεν υπάρχει επιλογή αυτών που είναι ικανοί για εργασία και θα μπορούσαν να δουλέψουν σε εργοστάσια. Όσοι καταφθάνουν, άνδρες και γυναίκες, αγόρια και κορίτσια, νέοι ή ηλικιωμένοι, άρρωστοι ή υγιείς, όλοι θα δολοφονηθούν. Ο θάνατος με τη χρήση αερίων είναι η τελική λύση που έχει προταθήσει στη διάσκεψη του Βάνζι. Εκεί ο Χάιντριχ επιλέγει τον Άντολφ Άιχμαν ως υπεύθυνο να εκτελέσει τις αποφάσεις που πάρθηκαν. Ο Άιχμαν θυμάται, όταν η διάσκεψη τελείωσε, κάτσαμε όλοι μαζί σαν σύντροφοι. Όχι να μιλήσουμε για δουλειές, αλλά για να χαλαρώσουμε, ύστερα από πολλές ώρες σκλήρης εργασίας. Την ίδια ημέρα, ένας νεαρός Εβραίος δραπετεύει από το Χέλμνο, όπου τον είχαν αναγκάσει να θάβει τα πτώματα που έβγαιναν από τα φορτηγά αερίων. Φτάνει σε ένα κοντινό χωριό, το Γκράμποφ, όπου βρίσκει τον τοπικό ραβίνο και του λέει: «Μην νομίζεις ότι τρελάθηκα ή πως έχασα τα λογικά μου. Είμαι ένας Εβραίος από τον κάτω κόσμο. Σκοτώνουν ολόκληρο το έθνος του Ισραήλ. Εγώ ο ίδιος έχω θάψει μια ολόκληρη πόλη από Εβραίους. Τους γονείς, τα αδέρφια και ολόκληρη την οικογένειά μου». Τρεις ημέρες αργότερα, ο Χίτλερ δηλώνει: «Πρέπει να ενεργούμε ριζοσπαστικά. Όταν βγάζεις ένα δόντι και το κάνεις με ένα τράβηγμα, ο πόνος περνάει γρήγορα. Η Ευρώπη πρέπει να καθαρίσει από τους Εβραίους». Στο μέτωπο, ο καιρός χειροτερεύει. Οι χιονοθύελες διαρκούν όλη την ημέρα και η θερμοκρασία συνεχίζει να πέφτει. Ο χειμερινός ρουχισμός ακόμα δεν έχει φτάσει. Στην τέταρτη στρατιά, οι απώλειες από κρυοπαγήματα είναι πάνω από διπλάσιες από όσες τις μάχες. Η υποχώρηση των Γερμανών είναι ένας αγώνας δρόμου από χωριό σε χωριό, ώστε να προλάβουν πριν φτάσουν και εκεί οι Ρώσοι. Είναι λάθος να νομίζει κανείς πως μόνο οι Γερμανοί υπέφεραν από το ψύχος. Οι αφύσικα χαμηλές θερμοκρασίες επηρέασαν εξίσου και τις δύο πλευρές. Δεν είχαν όλοι οι στρατιώτες του Κόκκινου Στρατού τις ίδιες αντοχές απέναντι στο κρύο. Ούτε αντιμετώπιζαν τις καιρικές συνθήκες χωρίς προβλήματα. Ήταν η εκπαίδευση, η πειθαρχία και το σθένος που κράτησαν τους Ρώσους δυνατούς μέσα στις πλέον σκληρές συνθήκες. Ο Χίτλερ έχει διατάξει να κρατηθούν οι πόλεις με κάθε κόστος. Ο Κόκκινος Στρατός προελάβνει προσπαθώντας να κυκλώσει τα γερμανικά στρατεύματα. Γύρω από τον Ντεμιάνσκ βρίσκονται αποκομμένες 6 μεραρχίες των Γερμανών που ανεφοδιάζονται από αέρος. Πιο νότια, 4.000 Γερμανοί προσπαθούν να κρατήσουν το Χόλμ, ενώ τους κυκλώνει η 3η στρατιά των Σοβιετικών. Τα οχήματα τους είναι άχρηστα.
και δημιουργούν αποσπάσματα πεζικού, προσπαθώντας να φέρουν τρόφιμα και πολεμοφόδια. Μέσα σε λίγες ώρες, οι Ρώσοι Σκιέρ έχουν περάσει πίσω από το Χόλμ και τους στερίζουν. Οι Γερμανοί φτιάχνουν έναν διάδρομο 75 μέτρων, ώστε να μπορούν να έρθουν μεταγωγικά αεροσκάφη. Τις επόμενες εβδομάδες, στην προσπάθειά τους να προσγειωθούν υπό συνεχή πειρά, θα χαθούν 25 αεροσκάφη και 80 ανεμόπτερα. Ένας Γερμανός λοχίας μιλάει για τις θέσεις που είχαν οι άντρες του Σίγα. Θέσεις, ποιες θέσεις? Το έδαφος ήταν παγωμένο και σκεπασμένο από χιόνι. Πολύ σύντομα, όλα τα σπίτια είχαν γίνει συντρίμια. Εκεί έμεναν οι άντρες, σε πρωτόγονες συνθήκες, εκτεθειμένοι στο κρύο. Ήταν αδύνατο να ζεσταθούν όταν επέστρεφαν μετά από τόσες ώρες μάχης. Έφτιαχναν σόμπες από βάρελια πετρελαίου και ανατείναζαν το έδαφος με εκρηκτικά για να φτιάξουν αμυντικές θέσεις. Οι επιθέσεις των Σοβιετικών είναι συνεχείς. Μέρα και νύχτα, με πυροβολικό, άρματα μάχης και πεζικό. Αεροσκάφη γαζώνουν τους Γερμανούς στο έδαφος και οι ελεύθεροι σκοπευτές που έχουν έρθει από τη Σιβηρία περιμένουν την ευκαιρία τους, καμουφλαρισμένοι, θαμμένοι στα χιόνια. Ο στρατηγός Σίγα περιγράφει: τα σοβιετικά άρματα μάχης τα έκαναν όλα κομμάτια. Διέλυαν τα πάντα. Οι στρατιώτες να ξεκουράζονταν και δεν μπορούσαν ούτε να ζεσταθούν. Το πυροβολικό είχε διαλύσει όλα τα σπίτια που οι άντρες έβρισκαν κατάλημα. Αλλά συνέχισαν να μάχονται, παλεύοντας αλιοντάρια. Η Βρετανία αντιμετωπίζει μια τεράστια απειλή. Την 1η Φεβρουαρίου, το γερμανικό ναυτικό αλλάζει τις ρυθμίσεις της μηχάνης Enigma. Και οι κρυπτογράφοι στο Bletchley Park δεν μπορούν πλέον να διαβάσουν ούτε ένα μήνυμα των γερμανικών υποβρυχίων. Τα υποβρύχια του Ντένιτς έχουν αναπτυχθεί στον Βόρειο Ατλαντικό και ζουν για δεύτερη φορά τις χαρούμενες ημέρες τους. Οι απώλειες των συμμαχικών πλοίων είναι τόσες πολλές που ικανοποιούν και τα πιο τρελά όνειρα του Χίτλερ. Το κανάλι ελέγχεται πλήρως από το Βρετανικό ναυτικό. Τα θωρηκτά Sandhurst και Gneisenau, μαζί με το βάρη καταδρομικό Prinz Eugen, πραγματοποιούν το πέρασμα του καναλιού μετά από αμέτρητες αποτυχημένες επιθέσεις των Βρετανών. Ο Βρετανικός λαός είναι εξαγριωμένος, ενώ υπάρχει έντονα το αίσθημα της ιτοπάθειας. Για να γίνουν τα πράγματα ακόμα χειρότερα, στις 15 του μήνα πέφτει η Σιγκαπούρη. Ο εξευτελισμός των Βρετανών είναι πλήρης. Με τόσα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο Τσόρτσιλ, ζήλευε πολύ την επιτυχία του Στάλιν που είχε καταφέρει να αποθήσει τους Γερμανούς από τη Μόσχα. Ο Τσόρτσιλ, ο σεβαστός ηγέτης του πολέμου, βρέθηκε τώρα να δέχεται επίθεση από όλες τις πλευρές. Από τον τύπο, το κοινοβούλιο και την κυβέρνηση της Αυστραλίας. Για να χειροτερέψουν τα πράγματα, μεγάλες συγκεντρώσεις και διαδηλώσεις άρχισαν να απαιτούν ένα δεύτερο μέτωπο εδώ και τώρα προς βοήθεια της Σοβιετικής Ένωσης. Η μοναδική επιθετική επιχείρηση που ο Τσόρτσιλ δεν μπορούσε και δεν ήθελε να αναλάβει.